Ναι. Πείτε μας μία ανάμνηση από το Πάσχα. Μία ανάμνηση από το Πάσχα. Ανάμνησή μου, το Πάσχα μου έρχεται όταν ζούσαν οι παππούδες μου, οι γονείς της μητέρας μου, που κάναμε όλοι μαζί. Αυτό και δεν είναι πια στη ζωή, έχουν φύγει εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε έχω συνδέσει το Πάσχα με τους παππούδες μου. Αυτό με το φαγητό μετά. Αυτό που κάνανε στο σταύρωμα με το καπνό από το λαμπάδα, τους σταυρούς πάνω από τις πόρτες. Αυτό. Η δική μου ανάμνηση. Εγώ θυμάμαι ένα Πάσχα, ενώ όλη την περίοδο του Πάσχα, δεν εννοώ και την Κυριακή, μια μεγάλη Παρασκευή που έχουμε μαζευτεί με φίλους και με τους δικούς μου, αλλά και με φίλους πολλούς. Εγώ ήμουνα. Όχι, δεν σε είχα γνωρίσει ακόμα. Ρε, Ιρό, τι κάνεις. Μπορεί να έρθεις φέτος, θα κάνουμε το ίδιο. Εντάξει. Σε επανάληψη, γιατί μας άρεσε. μεγάλη Παρασκευή, λοιπόν, όπου ξέρεις, υπάρχει μια κατάνοιξη. Όπου έχουμε μαζευτεί φίλοι και αρχίζουμε και ψήνουμε γαρίδες στα πόδια όλα αυτά. Και έχει γίνει τις κακομοίρες μου, γίνει όλοι. Έχουμε θύσει όλοι. Έχουμε φάει ένα, χωρίς υπερβολή, ένα τέτοιο πράγμα τάρα μοσαλάτα. Πολύ νόστιμα είναι όλα αυτά. Εντάξει, ήταν νομίζω η πιο αστεία μεγάλη Παρασκευή του κόσμου. Δηλαδή, αυτό δεν ήταν μεγάλη Παρασκευή. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν ντροπή ουσιαστικά. Ναι, υγεία, όλα τα άλλα. Πάνω κάτω. Και εγώ έτσι νομίζω. Ψιλοφτιάχνονται. Υγεία στην ψυχή και στο σώμα. Αυτό ναι, είναι το πιο σώμα. Και με την νίκη, παιδιά, να το σηκώσετε. Σοφάκι μου. We'll be right back.